Like, ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky. Come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? Διάνα, ειλικρινά λυπάμαι πολύ για σένα, φίλε μου. Ναι, Διάνα, δεν μπορείς να είσαι έτσι μετά το smile. Ναι, Διάνα, κάνε σαν να μην το βλέπεις. Σε πέρασε τον. Ξέρεις πως, ανάμεσά του, σαν να μην έγινε τίποτα. Διάνα, δεν είναι φυσιολογικό να χορεύεις 5 ώρες έρι. Φαίνεται σαν να βασανίζεις τον εαυτό σου. Ναι, συμφωνούμε μαζί σου. Διάνα, σταμάτα να χορεύεις. Ναι, Διάνα, δεν θα σε βοηθήσουν αυτοί οι χοροί. Ελάτε, κορίτσια, μα δεν καταλαβαίνετε. Ο χορός με κάνει να ηρεμώ. Και δεν έχουν έρθει τα καλύτερα ακόμα. Αυτή είναι άγριοι χωροί τώρα. Κορίτσια, πρέπει να τη σώσουμε τη Διάνα. Και τώρα είμαι μια χαρά, μια χαρά, είμαι μια χαρά. Λοιπόν, κορίτσια, όταν ήμουν στο νοσοκομείο είχαμε μια πολύ περίεργη νοσοκόμα, αλήθεια. Κάθε φορά που πηγαίναμε στο κρεβάτι, ερχότανε και μας κοιτούσε όλους με τέτοια μάτια εδώ, γουρλωμένα. Κίτη, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Εμείς όχι. Κίτη, τι έγινε μετά? Η τύπησα ζωγράφισε κάτι απέσια φρύδια πάνω στα μάτια της. Και ξέρετε με τι τα ζωγράφισε? Εγώ ξέρω, πράσινο. Άγου, Άνια, καλύτερα να με διακόπτεις. Εμείς δεν έχουμε ακούσει την ιστορία. Άνια, έλεος, μην διακόπτεις πια. Τα κορίτσια δεν ξέρουν την ιστορία. Κορίτσια, τώρα θα σας πω, έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Για να δούμε τι θα πεις. Εμένα πάντως μ' άρεσε η ιστορία με την νοσοκόμα. Αν αρχίσει να λες για αγάπες, δεν θα γουστάρω καθόλου. Όχι καλέ, τι αγάπες. Λοιπόν, ήμουνα 2 χρονών και καθόμουν στο κρεβάτι μου. Και δεν με παίρνει με τίποτα ο ύπνος. Όχι, μου την ξέρω αυτή την ιστορία, δεν ενδιαφέρομαι. Λοιπόν, με λίγα λόγια, καθόμουν και κοιτούσα στον μπαλκόνι. Yeah. Μίλα πιο γρήγορα, μας έχει ζαλίσει δηλαδή, έλεος. Λοιπόν. Με λίγα λόγια ανοίγει το μπαλκόνι και μπαίνει ένας πολύ ψηλός άντρας. Είναι τόσο ψηλός που το κεφάλι του σχεδόν κρέμεται από το ταβάνι. Και αυτός ο γιγάντιος άντρας είχε και μια χελώνα τεράστια μαζί του. Έλεος, σκότωσε, πίστευες το παραμύθι? Άνια, είναι αλήθεια. Ναι, κορίτσια, αλήθεια είναι. Αλλά φανταστείτε τον είδα, άρχισε να ουρλιάζει. Αλλά η φωνή μου εξαφανίστηκε και τόσο. Α, καλά, τη μόρα είδες. Όνειρο ήταν καλέ, τίποτα δεν ήταν αλήθεια. Μ' άρεσε να το βουλώνεις καλύτερα. Δεν ακούσαμε τη Σκίτη. Τώρα δεν ακούμε και τη Άνια. Ναι, χωρίς είδες το καλό να ακούσετε από αυτό. Είναι τα είχε φωνή, ούρλιαξε και εξαφανίστηκε αυτός ο άντρας με τη χελώνα. Κοίτη, θα μπορούσα να πω και μόνη μου την ιστορία μου, ναι. Λοιπόν, κορίτσια, ετοιμαστείτε να ακούσετε τώρα μια ιστορία από εμένα. Θα τα κάνετε πάνω σας. Τζιτζι. Μην κάνεις καθόλου όση. Λοιπόν, κορίτσια, ξέρετε όλοι ότι φοβάμαι πάρα πολύ τους κλόουν. Και μια μέρα, λοιπόν, είδα ένα τεράστιο κόκκινο μπαλόνι και ήθελα να το πιάσω. Και πήγα μπροστά εκεί λοιπόν και φαντάζεστε, βγήκε από μέσα ένας κλόουν. Προς στιγμή κοκάλωσα. Δεν μπορούσα τον να ουρλιάξω ούτε να κάνω τίποτα άλλο. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Αυτό ήταν η ταινία. Τι είδες η ταινία? Κορίτσια, τι ταινία λέτε? Γάλια ιστορίες όλες. Τζιτζι, βαρέθηκα. Λέω να αλλάξουμε popcorn, Όχι, Μαρίζα, να φας τα δικά σου. Είναι άνοστα. Είμαι ο πιο cool τύπος της κατασκήνωσης. Λα. Κουλ τύπε, τελείωνε, θέλω και εγώ να στεγνώσω τα μαλλιά μου. Κι εγώ ρε χαμένε, κι εγώ. Δεν ακούω. Τώρα θα ακούσεις. Γεια σου, θέλουμε και εμείς να στεγνώσουμε τα μαλλιά μας. Τι έγινε εδώ πέρα, παιδιά, χάλασε. Καλά, τι κάνεις? Πάρτο, μπορεί να το φτιάξεις. Λοιπόν, εγώ τελείωσα, παιδιά. Παιδιά, το πιστολάκι χάλασε! Να, πάρε αυτό ο RTM, ό,τι πιάσει στα χέρια του το διαλάει. Εντάξει, Πάτρικ, με τον παραδοσιακό τρόπο. Κύριε, δεν ξέρω πώς θα το κάνω. Έλα, σκύψε ρε φωστήρα. Τώρα είμαι σαν τον Αλαντίν. Ας το φτιάξουν οι μπασκεμπολίστες, αυτοί κάνουν κουμάντο εδώ πέρα. Ρε Σμάιλι, μην χτυπιέσαι έτσι, αύριο θα έχεις καρούμπαλο σαν κέρατο. Και γιατί όχι, σε τέτοια δημοτικού ντυνότανε μονόκερος και το πήγαινε. Ρε παιδιά, μην γελάτε, έχω πρόβλημα. Η Διάνα περνάει από δίπλα μου και δεν με βλέπει καν. Έχω πάθει κατάθλιψη, δεν μου δίνει σημασία. Σμάιλι, όσον αφορά τη Διάνα, εμείς δεν σε βοηθάμε. Ναι, ρε Σμάιλι, εσείς όλο τσακώνεστε, θα ξαναβρίσκετε, ξανατσακώνεστε, θα βρίσκετε, δεν έχει νόημα. Να πάρει, και τι να κάνω τώρα.
Μπασκεμπολίστες, έχουμε πρόβλημα. Το πιστολάκι κάηκε, αλλά εγώ κατάφερα να κάνω τα μαλλιά μου. Ρε μπασκεμπολίστες, τι θα γίνει με το πιστολάκι? Παιδιά, δεν μοιάζω με τον Αλαντίν. Λοιπόν, παιδιά, φτιάξτε το πιστολάκι. Αρτιέ, μην έχεις κάνει ένα καρεδάκι κούκλα. Ναι, ναι, γελάστε όσο θέλετε, αλλά φτιάξτε το πιστολάκι. Αλλιώς δεν πλήρωνα για την κατασκήνωση. Ναι, παιδιά, δεν φταίω εγώ. Ελάτε ρε μπασκεμπολίστες, κάντε κάτι. Δεν πρόκειται να γυρνάμε στην κατασκήνωση έτσι. Θα μας δούνε και κορίτσια. Εμένα μ' αρέσει, είμαι σαν τον Αλαντίν. Κορίτσια, δεν μπορώ να το κάνω άλλο αυτό. Διανούλα μου, έλα ηρέμησε. Όλα θα πάνε καλά, Διάνα. Αχ, αρεθώ. Όχι, κορίτσια, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Γιατί όλες οι σχέσεις μου σου πάνε πάντα χάλια. Να, εσύ με το Φρυδά, Γιάννα. Είστε τέλεια μαζί. Διάνα, μην τα λες αυτό, δεν τα ξέρεις και όλα. Διάνα, ξέρεις τι? Εντάξει, ατύχησες με τον Σμάιλι. Τι θα κάνεις γι' αυτό? Θα βρεις την αγάπη. Δεν το κάνει ούτε πρώτη ούτε τελευταία φορά. Ναι. Ναυτή. Δεν είναι ούτε πρώτη ούτε τελευταία φορά. Ναυτή στο καλό λες δηλαδή. Καλά, γιατί τελειώσουμε το μέσολος. Διάνα, να έκανα πλάκα, έτσι είναι η Νατ. Που την ξέρεις. Ναι, ακριβώς, την ξέρεις. Ναι, Διάνα, πλάκα έκανα. Ναι, ναι, και μετά θα με απαντήσει ξανά. Όχι, Διάνα, όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, ξέρεις τι, Διάνα, την έχεις πατήσει άσχημα. Πάω τώρα γρήγορα στο δωμάτιο των αγοριών. Και θα βρω αυτό το smile, θα το δείξω εγώ. Ναι, πήγαινε. Ναι, τουλάχιστον να μπορέσω να κάνω κάτι χρήσιμο αυτή η άχρηστη. Ναι, ηρέμησε, Διάνα. Ηρέμησε, Διάνα. Δεν με πιστεύετε, κοιτάξτε τότε. Ο smile θα πετάξει από εδώ πέρα μαζί με τη βαλίτσα του. Μια και καλή, επιτέλους. Τι, μην τον διώξεις από το κάμπινγκ, λυπάμαι. Διάνα, έλεος, αυτό είναι το πρόβλημα. Τη συνέχεια τον λυπάσαι και τον συγχωρεί. Ναι, Διάνα, σταματά να τον λυπάσαι. Λοιπόν, παιδιά, πού είναι ο Σμάιλ, πού είναι ο Σμάιλ? Εδώ είναι ο Σμάιλ. Φτιάχνει το πιστολάκι. Λοιπόν, Σμάιλ, είσαι τελείως τρελός. Ναι, Νατ, τι έγινε? Τι έγινε, γιατί μιλάς στο ζωή, ρε, μα είσαι τρελός. Η Διάνα καταραίει και μέσα. Σμάιλ, Σμάιλ, η Διάνα κλαίει. Ρε, η Διάνα κλαίει για πάρτε σου. Κλαίει, αγκλαίει, Νατ. Και εγώ τι θες να κάνω, βαρά το κεφάλι μου με την μπάλα. Σμάιλ, είσαι τελείως βλάκας. Να πας να τη ζητήσεις συγγνώμη φυσικά. Α, όχι, γιατί σου προσέχθηκα να σε διώξω κλωτσιδόν από εδώ μέσα. Λοιπόν, να δεν φύγει, ξεκουμπήσω από εδώ. Γιατί το αναλύεται στο δωμάτιο των αγοριών? Εντάξει, Νατ, τα πες. Φύγε τώρα, είναι το δωμάτιό μας. Νατ, Νατ, κάτι άσχετο. Δεν είπες τον Αλαντίν? Τι έχεις πάθει, ρε Πάτρικ? Αγόρια, μόκο. Σμάιλ, θα μετρήσω μέχρι το 3. Ένα. Δύο. Ρε, παιδιά, τι θέλει αυτή από μένα, τι θέλει? Σμάιλι, θέλει να φύγεις από την κατασκήνωση. Σμάιλι, μη φύγεις. Πήγαινε στη Διάνα και ζήτησε να σε συγχωρέσει. Σίγουρα δεν θα το συγχωρέσει. Τρία. Σμάιλι, είσαι ακόμα εδώ? Έλα, ρε Νατ, φύγει από εδώ πέρα. Πάμε, έλα, έλα που σε αγαπάω. Σμάιλι, σταμάτα. Υποσχέθηκα στη Διάνα. Σμάιλι. Να πάρει πόσο μου τη δίνει. Θα δει, Σμάιλι, δεν τελειώσαμε ακόμη. Εμείς σε δύο. Ω, Νάδια. Πού πάτε εσείς? Για μαρσμέλος. Πηγαίνετε στο δωμάτιό σας τώρα. Δεν είναι το κάμπινγκ για να τρώμε μαρσμέλο όλη την ώρα? Μάλιστα. Λοιπόν, Νατ. Νατ, τον έδιωξες? Όχι, Διάνα, δεν τον έδιωξα ακόμα. Χρειάζομαι βοήθεια. Λέιλα, Γιάννα, χρειάζομαι βοήθεια. Όχι, Νατ, χωρίς εμάς. Όχι, Νατ, μην διώξεις το Σμάιλ από το κάμπινγκ. Άστο να μείνει. Διάνα, αν ο Σμάιλ σου είναι τόσο αγαπητός, τότε δεν χρειαζόταν ούτε να πετάμε πράγματα εδώ μέσα, ούτε να ρίχνουμε χορούς ή να ξεσπάμε. Ξέρεις τι, Νατ, είναι καλό να είσαι πιο έξυπνη εδώ πέρα. Είσαι μόνη σου και γενικά ο Σμάιλ είναι τόσο κακός. Τον μισώ. Για μισώ. Ξέρεις τι θα σε βοηθήσει με το στρες? Τα γλυκά. Κορίτσια, κάνουμε δίαιτα. Δεν μπορούμε. Διάνα, όταν έχουμε στρες, όλα θα μπορούμε. Αλήθεια. Γλυκά. Ελήφθη. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Κορίτσια, κορίτσια, πού είστε? Είναι καθαρά εδώ. Ω, τέλεια. Πάμε τώρα, κορίτσια. Κορίτσια, πιο γρήγορα. Ελάτε. Έλα, Μαρίζα. Πάρε. Ένα ολόκληρο πιάτο. Ω. Μαρσμέλο, ευχαριστώ! Νατ! Τα έφερες! Ναι, Διάνα, μου φάε! Ναι, Διάνα, φάε να χαλαρώσεις, ηρέμησε! Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, κατάλαβα. Πρέπει να κάνω μια έκπληξη στη Διάνα. Ναι, πρέπει να της κάνεις μια έκπληξη. Και τι θα κάνεις? Και τι θα της κάνεις, καντάδα? Εγώ δεν βοηθάω. Άσε τις εκπλήξεις στη Διάνα και φτιάξε το πιστολάκι μας.
Εγώ είμαι εντάξει, σαν Λαντίν. Πάτρικ, έχει κολλήσει η βελόνα και θα σε πλήξω ανεπανόρθωτα. Παιδιά, ποιος έχει ένα κουστούμι? Εγώ έχω, αλλά δεν στο δίνω. Δεν το δίνεις? Εντάξει, το φέρνω τώρα. Αρτιέ, μην εμπλακείς αυτό. Ναι, και αν η Διάνα νευριάσει και ασκήσει το κουστούμι σου. Παιδιά, τι σας νοιάζει? Σμάιλι, πότε θα φτιάξει το πιστολάκι? Ησυχία! Μαξ, δώσ' μου τα 400 ευρώ που σου δώσε η γιά σου για την αθλία σου. Σμάιλι, πού το ξέρεις? Εγώ του το είπα. Μαξ, τι κάθισε, άντε, δώσ' τα μου, θα στα δώσω αργότερα. Ποτέ δεν τα δίνεις πίσω. Φρυδά, δεν σε συγχωρέσω ποτέ γι' αυτό. Μαξ, αυτό ήταν εκδίκηση για τα 200 ευρώ του παππού μου. Δεν μου τα έχει δώσει ακόμα αυτός από τότε. Περίμενε, μην το καταστρέψεις, Μην ανησυχείς, εγώ θα προσέχω. Το θέμα είναι να μην το σκίσει η Διάνα. Τι? Ηρέμησε, όλα καλά θα πάνε. Κοίτα με, θα τα αλλάξω όλα, τα γυρίζεις. Λοιπόν, εγώ πάω να αλλάξω και εσείς καμέρι να πάτε στο μαγαζί να πάρετε για τη Διάνα ένα κόσμημα. Και φέρτε μου για απόδειξη, Εγώ δεν πάω, το κεφάλι μου είναι εγώ πυγμένο. Εγώ θα πάω, Αλαντίν. Πάτρικ, φτάνει. Ωραία, Μάξ, τώρα 400 ευρώ θα πάνε στη Διάνα. Καλά, καλά, τι να πω εγώ τώρα. Λοιπόν, κορίτσια, λέω να κοιμηθούμε. Θέλω τόσο πολύ. Όχι, κορίτσια, πείτε μου κι άλλη λυπημένη ιστορία. Να, τέλα. Τώρα, κορίτσια, μισό. Λοιπόν, Διάνα, τα είχαμε ένα αγόρι, τον Μπόγκταν. Χωρίσαμε κάποια στιγμή. Ξέρεις πόσο πολύ έτρεξα από πίσω του. Ξέρεις πόσο πολύ έχω κλάψει γι' αυτόν. Όχι μια μέρα, δύο, ένα μήνα. Και μετά τα έφτιαξα με τον Ρουσλάν. Και τι έγινε, τώρα αυτός τρέχει από πίσω μου. Δηλαδή τελείωσε τόσο καλά για σένα αυτή η ιστορία. Ναι, Διάνα. Διάνα, λοιπόν μπορούμε να κοιμηθούμε τώρα? Όχι, Λέλα, θυμήθηκα. Πες μου μια ιστορία. Θυμάσαι μια ιστορία που μου είχες πει από σου στο νηπιαγωγείο? Όχι, Διάνα. Ας κοιμηθούμε καλύτερα. Ναι, πολύ καλύτερα. Ναι, είστε πολύ καλές φίλες, κορίτσια. Εγώ όλοι υποφέρω και εσείς θέλετε να κοιμηθείτε. Ξέρεις τι, Διάνα, το πρωί είναι όλα πιο σοφά. Θα τα συζητήσουμε όλα αύριο. Μα και ποιος είναι τέτοια ώρα? Δεν καταλαβαίνω, ποιος θέλει να παίζει παιχνίδια τέτοια ώρα? Κοιμηθείτε, χαμένοι, γρήγορα! Α, και τι είναι αυτό το τόσο ροζουλί? Με κουδουνάκι! Θα κοιμηθούμε σήμερα ή όχι, πώς το βλέπετε? Συγγνώμη, κορίτσια, για να μπορώ να περάσω. Σμάλισε μέσα ήδη, τι θέλεις? Να πάρει τεφάλαιο κλασικό smile. Διάνα μου, είσαι στεναχωρημένη και είμαι κι εγώ. Καλύτερα να τα ξεχάσουμε όλα και να δεχτείς το δώρο μου, σε παρακαλώ. Smile, είναι αυτό το δώρο για μένα? Διάνα, όχι. Όχι, Διάνα. Κορίτσια, περιμένετε. Είναι αυτό το κουτάκι με το κουδουνάκι για μένα? Φυσικά. Διάνα, αν το δεχτείς δεν θα σε συγχωρέσω. Αλήθεια, δεν σε συγχωρώ με τίποτα. Διάνα, άκουσε με, σε παρακαλώ. Δεν θα σου προτείνουμε ποτέ κάτι κακό. Αναρωτιέμαι από πού το ξέτεψε αυτό μες στη μέση της νύχτας. Σμάλη, τι είναι αυτό το κουτάκι? Άνοιξε το. Σμάιλ, τέκο σπιτικούλη με αρκουδάκι, σας συγχωρώ! Κατάλαβα, εκμεταλλεύτηκε πάλι την κατάσταση. Τέκο σπιτικούλη με αρκουδάκι πάλι. Και μετά η Διάνα πάλι θα κλαίει ξανά. Παιδιά, κοιτάξτε τι ωραία δαχτυλίδι που μου πήρε ο Σμάιλ μου. Έχει αρκουδάκι πάνω. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι. Γεια! Λοιπόν, παιδιά, τον αγαπάει πραγματικά πολύ.